διπλός θρήνος και οργή για το μακελιό που βύθισε στο πένθος δύο οικογένειες τη νύχτα της Κυριακής. Σήμερα το πρωί ο 34χρονος Πρίαμος Ξηδάκης και ο 64χρονος Μανώλης Σταυρουλάκης οδηγήθηκαν στην τελευταία τους κατοικία. Η εξόδιος ακολουθεί εψάλλει στον ιερό ναό του Αγίου Τίτου στον προφήτη Ηλία. Παρουσία πλήθους κόσμου που σε κλίμα οδύνης, με μάτια βουρκωμένα και πρόσωπα σφιγμένα, αποχαιρέτησε τους δύο άνδρες. Και σε δύο τους ξέρω. Ήταν καλά παιδιά. Και το γοριό ανάστατο και δεν ξέρω τι να πει και τι να κάνει. Πάμε που χαθήκανε δύο ανθρώπινες ζωές, χωρίς λόγο, εν έτη 2012. Ο πόνος έδωσε τη θέση του στο φόβο για το αύριο. Το κλίμα στο χωριό εξακολουθεί να είναι βαρύ. Στον επικίδιό του, ο Δήμαρχος Ηρακλείου ζήτησε εκτός από καταλλαγή και σύνεση να αντιμετωπιστεί το κακό στη ρίζα του. Ζητώ από όλους σας να υπάρξει καταλλαγή και σύνεση για να ξεπεράσουμε τη σκληρή αυτή δοκιμασία. Να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε το κακό εδώ και να μην επιτρέψουμε η προχθεσινή τραγωδία να μετατραπεί σε πυρκαγιά που θα διαλύσει την κοινωνία μας. Γνωρίζω βέβαια πως ο πόνος και ο καημός είναι αβάσταχτος. Ας αναρωτηθούμε όμως όλοι, πότε το κακό διορθώθηκε με κακό και πότε η προηγούμενη συμφορά από μια νέα, παρά τον πόνο, την αγωνία και τη θλίψη που μας διακατέχει όλους, πρέπει να παραμείνουμε αμετακίνητοι σε αυτή τη θέση. Το οφείλουμε άλλωστε στα παιδιά μας, που δικαιούνται καλύτερους όρους ζωής. Η παρουσία της αστυνομίας που προσπαθεί να αποτρέψει τα χειρότερα είναι αισθητή αλλά διακριτική από το βράδυ της Κυριακής, αστυνομοκρατούμενο το χωριό και την ώρα που κηδεύονταν οι δύο νεκροί. Τα σπίτια των μελών της οικογένειας του 52χρονου Κρεοπόλη εξακολουθούν να φρουρούνται, ενώ εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε χθες ο 17χρονος γιος του. Ο ίδιος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Η προανακριτική διαδικασία και οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού συνεχίζονται. Μια σημαντική πληροφορία για το ζήτημα, για το φωνικό, προκύπτει από την προανάκριση. Θα μας τη μεταφέρει αμέσως η Έλλη Κοκάλη. Έλλη. Καλησπέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Την εκδοχή ότι ο 52χρονος δράστης του διπλού φωνικού στον προφήτη Ηλία αυτοπυροβολήθηκε, καλείται να ερευνήσει η αστυνομία μετά από μια νέα μαρτυρία που ήρθε να προσθεθεί το πρωί στο ήδη θολό σκηνικό. Νεαρός θαμώνας καφετέριας, μπροστά από την οποία εξελίχθηκε η άγρια αυτή συμπλοκή, εμφανίστηκε το πρωί στην ασφάλεια και σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε κατέθεσε αφενός ότι ο 35χρονος Πρίαμος Ξηδάκης δεν είχε δικό του όπλο, αφετέρου ότι ο 52χρονος Κρεοπόλης αυτοπυροβολήθηκε, προσθέτοντας την δική του εκτίμηση ότι η κίνηση αυτή είχε σκοπό να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό ότι βρέθηκε σε άμυνα, σε κίνδυνο ζωής. Να πούμε ότι έχει προηγηθεί χθες η εμφάνιση ενός άλλου κατοίκου του προφήτη Ηλία, ο οποίος παρέδωσε στην ασφάλεια Ηρακλείου ένα πιστόλι Glock των 9 χιλιοστών, με το οποίο, όπως κατέθεσε ο ίδιος με την δική του οπτική, χρησιμοποίησε ο 35χρονος για να πυροβολήσει τον Κρεοπόλη. Βλέπουμε και τον γιο του. Βλέπουμε αντικρουόμενες μαρτυρίες. Η μία ανατρέπει την άλλη. Ακριβώς. Να σας πω ότι όσο αφορά την κατάθεση του σημερινού μάρτυρα, του νεαρού κατοίκου του προφήτη Ηλία, από την πλευρά του 52χρονου υπάρχει ο ισχυρισμός ότι δεν είναι αξιόπιστη μαρτυρία. Αυτό το θολό σκηνικό καλούνται να συνθέτουν οι αστυνομικές αρχές, οι διοπτικές αρχές, που πρέπει ωστόσο να περιμένουν τα αποτελέσματα των βαλιστικών εξετάσεων στα όπλα και να συνεκτιμήσουν τα ευρήματα, κάλικες και βολίδες που έχουν βρεθεί. Στη συνέχεια, αφού γίνει ο εργαστηριακός έλεγχος, θα πρέπει να καθορίσουν ποια είναι η τροχιά που ακολούθησε κάθε πυροβολισμός και τότε να αποδώσουν στον κάθε ένα από τους εμπλεκόμενους τις κινήσεις τους. Δύσκολο να το προανακριτικό να βάλουν το κάθε όπλο στα χέρια κάθε εμπλεκομένου σε αυτή την υπόθεση και μόνο έτσι θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Να προσθέσω επίσης για την εξέλιξη της προανάκρισης ότι τουλάχιστον ταυτοποιήθηκε πώς έχει χρησιμοποιηθεί ένα Καλάσνικοφ, το οποίο η ύπαρξη του οποίου πιστοποιήθηκε από τους κάλικες που βρέθηκαν. Ο πατέρας του 35χρονου, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο αυτό, φαίνεται ότι καταδιώχθηκε στη συνέχεια από τα αδέλφια του 52χρονου Κρεοπόλη, τα οποία πυροβόλησαν το αυτοκίνητό του με Καλάσνικοφ. Το αυτοκίνητο το συγκεκριμένο έχει βρεθεί διάτρητο από σφαίρες που έχουν προέλθει από Καλάσνικοφ. Ακριβώς. Ο ίδιος κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι τον καταδίωξαν και τον πυροβόλησαν τα αδέλφια του 52χρονου Κρεοπόλη, τα οποία αναζητήθηκαν στα πλαίσια του αυτοφόρου, όμως δεν εντοπίστηκαν για να συλληφθούν. Μάλιστα. Άλλη μια διάσταση λοιπόν. Σε ευχαριστούμε, Ελίπ.